κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα 2020, μια μέρα μαύρη για τον ελληνισμό, γιατί σαν σήμερα έπεσε η Κωνσταντινούπολη το 1453. Ο γείτονάς μας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκαλεί, το ίδιο και οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες στην Τουρκία, που το πρωί διαβάζω, βγάζουν διθυράμβους για την τουρκική κυβέρνηση και για τις εξελίξεις που θα υπάρξουν, έτσι αφήνουν υπονοούμενο ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, ότι θα γίνει το έλα να δεις με την Ελλάδα, και η Σαμπάχα αλλά και η Χουριέτ σήμερα που διάβασα έλεγαν τέτοια πράγματα. Τι να πω, πραγματικά οι γείτονες, όπως λένε οι περισσότεροι, στρέφονται και στα fake news και στην προπαγάνδα αλλά και στον υβριδικό πόλεμο. Σήμερα βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας, θα είμαστε πιο χαλαρά σήμερα, σε λίγο. Πρώτα απ' όλα θα δούμε τον κύριο Μάρδα Δημήτρη, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος παρουσιάζει ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με την κρίση του 2015 και με τις εξελίξεις που είχαν λάβει η χώρα εκείνο τον καιρό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, επειδή ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της όλης ιστορίας, αποκαλύπτει στην κάμερα του Φλάς τι έγινε, τι υπήρξε και τι θα υπάρξει από εδώ και πέρα ως ένας χάρη στις γνώσεις των οικονομικών, αφού είναι επιστήμον οικονομολόγος, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Εκεί πήγαμε και πήραμε συνέντευξη, στην ΟΠΕΣ, στη νομική σχολή, στο οικονομικό τμήμα. Θα ακούσουμε μετά τα νέα από την Αθήνα, τα πικάντικα πολιτικά νέα από την Άλκη στη Ζαλοκόστα. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα έχουμε συνήθως τη γνωστή Τσιτσούλα να αναλύσει και την επικαιρότητα με τον δικό της τρόπο. Το θέμα ποιο είναι, ότι έχουμε πολλές εξελίξεις στο θέμα της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Bild. Βλέπω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται. Την Κυριακή θα έχει πρωτοσέλιδο και την περιοχή μας ο Κώστας Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο. Πριν από λίγο μιλούσα μαζί του και θα είναι ένα πρωτοσέλιδο το οποίο λέει θα συζητηθεί πολύ και σε όλη την Ελλάδα και τις αδικίες που γίνονται στην Δυτική Μακεδονία από την κυβέρνηση. Και με τη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Bild και είπε ότι ας βρουν να κάνουν κάτι κάτοικοι και θα τα δώσουμε όλα σε γερμανικές εταιρείες, έχει γίνει ένας χαμός και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί οι γαλλικές εταιρείες, οι ιταλικές, όπως σας είπα και χθες, αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γίνονται πάρα πολλά πολιτικά μαγειρέματα σε αυτό το κομμάτι. Θα τον έχουμε τον Κώστα Βαξεβάν την άλλη εβδομάδα, θα μας αναλύσει και το πρωτοσέλιδο και το σκεπτικό του. Και εμείς να δούμε την συνέντευξη του Δημήτρη Μάρα, ο οποίος αναλύει όλο το παρασκήνιο του 2015, αποκλειστικά στο Flash. Κύριε Μάρδα, βρισκόμαστε στο γραφείο σας. Ετοιμάζεστε να παρουσιάσετε ένα καινούργιο βιβλίο, το οποίο γράφεται μέσα σε αυτό το παρασκήνιο για το 2015, μια χρονιά η οποία σημάδεψε την ελληνική ιστορία, και επειδή ήσασταν από τους πρωταγωνιστές αυτής όλης της πολύπλοκης κατάστασης που δημιουργήθηκε με την Ευρώπη, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο που έχει ως τίτλο 2015 το ημερολόγιο του τρόμου και υπότιτλο «Η διαπραγμάτευση», το παίγνιο σε εισαγωγικά, στην δίνη των αριθμών του κρατικού ταμείου. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δείχνει την αθέατη πλευρά του φεγγαριού μέσα από όλες εκείνες τις διαδικασίες της άγνωσης της διαπραγμάτευσης εκείνης εκείνης της περίοδου. Και βέβαια ασκεί και μία κριτική τόσο στα χρόνια πριν το 2015 όσο ακόμα σε ορισμένα ζητήματα τα οποία εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2015. Εξετάζει την μέθοδο του πολέμου, όπως λέμε, του Γιάννη του Βαρουφάκη, και σε ορισμένα σημεία την απομυθοποιεί και σε γενικές γραμμές δίνει τη διαπραγμάτευση μέσα από το άγχος του κρατικού ταμείου. Ξέρετε, εκείνη και την εποχή όταν αναλάβαμε, το ταμείο το οποίο πήραμε ήταν της τάξης του 1,6 δις. Και 3 περίπου δις είχαν οι διάφοροι οργανισμοί, τα διάφορα ταμεία στις εμπορικές τράπεζες.
Να σημειώσουμε ότι εμείς παραδώσαμε 37 δις και μέσα 37 δις είναι και τα 7 δις των οργανισμών και των ταμείων. Αυτό απλά και μόνο για παρένθεση. Καταλαβαίνετε, όταν παραλαμβάνεις ένα ταμείο 1,5 περίπου δις και έχεις να κάνεις πληρωμές 5,5 δις μέσα στον μήνα όπου αρχίζεις να δουλεύεις, πρέπει να βάζεις μια τέτοια τάξη έτσι ώστε τα χρήματα που θα μπουν στο ταμείο μαζί με τα χρήματα τα οποία παρέλαβες από τον προηγούμενο μήνα να μπορέσουν να οδηγήσουν σε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Η έκπληξη που είχαμε μόλις πατήσαμε το πόδι μας χωρίς καν να βάλουμε τα χέρια μας στις τσέπες για να πιάσουμε χρήματα ήταν η εξής, ότι γύρω στις 17-18 του Φλεβάρι το Ταμείο παρουσίασε ένα κενό της τάξης 425 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου δηλαδή παραμονές πληρωμές μισθών, συντάξεων και των πολλών πληρωμών του κράτους. Έτσι άρχισε αυτή εδώ η περιπέτεια. Και από εκεί και πέρα κάθε μήνα προσπαθούσαμε να έχουμε ένα τέτοιο ταμείο το οποίο να μην οδηγήσει στη χρεοκοπία της χώρας. Είχαμε ενημερώσει τον Γιάννη ότι θα αντέχαμε μέχρι τέλη Απριλίου με ό,τι τεχνικές μπορούσαμε να εφεύρουμε και ότι μέχρι τότε έπρεπε να τελειώσει η διαπραγμάτευση και αυτό θεωρώ ότι έπρεπε να το λάβει κατά νου πάρα πολύ, γιατί ξέρετε ο χρόνος και το ταμείο είναι δύο μεταβλητές οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πάρα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει κρατήσαμε και μετά τον Απρίλιο, ακόμα κι αν κάποιοι επιθυμούσαν να μας φέρουν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση, ξεκλειστρούσαμε κάθε φορά από αυτήν εδώ την προσπάθεια των θεσμών ή οποιοδήποτε άλλων, γιατί όσο πιο ευάλωτοι ήμασταν, τόσο σε ό,τι αφορά το ταμείο, τόσο πιο εύκολα για αυτούς θα έκλεινε η διαπραγμάτευση. Εν πάση περιπτώσει ήταν κάποιοι μήνες μοναδικοί στα ελληνικά δεδομένα. Κρατούσαμε το στόμα μας κλειστό, από ό,τι θυμάστε. Δεν θέλαμε να περάσουμε αυτό το άγχος που ζούσαμε εμείς στον κόσμο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος, γιατί θα τάραζε και τον κόσμο και την αγορά. Ελάχιστες φορές αναγκαστήκαμε να δώσουμε κάποια νούμερα από εκεί, πιεστήκαμε γιατί τα δώσαμε, γιατί κάτι έπρεπε να κάνουμε και έπρεπε να δώσουμε κάποια νούμερα και κρατούσαμε μία σιγία σειρμάτου χωρίς να λέμε ψέματα, δεν υπήρχε λόγος να πούμε ψέματα, αλλά δεν υπήρχε και λόγος να πούμε και όλη την αλήθεια με ποια έννοια. Ξέρετε, ο ταμείας έχει ένα μέλημα, το μέλημα του είναι να πληρώσει στον χρόνο που πρέπει τις υποχρεώσεις του. Όταν κάποιος του ρωτάει θα έχεις χρήματα μετά από 10 μέρες, αυτή είναι μια λάθος ερώτηση. Η ερώτηση είναι θα πληρώσεις στον χρόνο που πρέπει τις υποχρεώσεις σου. Μπορεί μην είχαμε 10 μέρες πριν χρήματα. Βρίσκαμε όμως. Μπορεί μην είχαμε ακόμα 3 μέρες πριν χρήματα. Βρίσκαμε χρήματα, τακτοποιούσαμε το ταμείο του κράτους με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι πληρωμές να γίνονταν στον χρόνο που έπρεπε, έτσι ώστε μην ταράζονται οι πολίτες. Ο κρατικός μηχανισμός, κύριε Υπουργέ, εκείνη την περίοδο που εισπρακτικός κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε σωστά. Λειτουργήσε και ξέρετε, σωθήκαμε πάρα πολύ στην περίοδο των capital controls. Σωθήκαμε επειδή λειτουργήσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών. Δηλαδή, ο κόσμος πλήρωνε τις υποχρεώσεις στο κράτος. Δεν γνώρισε το ταμείο μια τρομακτική καθίζηση, ιδίως στις πρώτες δύο εβδομάδες που ήταν κλειστά τα πάντα. Πλήρωνε κανονικά, υπήρχαν κάποιες μικρές αποκλίσεις, αλλά μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε. Οπότε οι πληρωμές γίνονταν, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές δαπάνες, υπήρχαν πάρα πολλά χρέη. Έπρεπε να ξεπληρώσουμε κάπου 16 δις δολάρια στο Διεθνές Μεριμνητικό Ταμείο το πρώτο τετράμινο ή πεντάμινο από ό,τι θυμάμαι. Αυτά έπρεπε να βγουν. Δεν είχαμε πόρους, δεν είχαμε χρήματα τα οποία περίμενε η προηγούμενη κυβέρνηση από τον Αύγουστο της προηγούμενης χρονιάς, ποτέ δεν ήρθαν στο ταμείο μας. Οπότε εκ των ενόντων προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη. Με το χέρι στην καρδιά φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι θα βρεθούμε σε τέρμα? Ναι. Δηλαδή ότι θα πούμε bankrupt, χρεοκοπία. Κοιτάξτε, ως ομάδα, γιατί ήταν μια σκληρή ομάδα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συνεργατών και υπαλλήλων. Ως ομάδα ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μας, όσο αστείο και σας φανεί αυτό, ότι θα φτάναμε σε ένα σημείο χρεοκοπίας. Έρχονταν μέρες που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά πάλι λέγαμε ότι κάπου μέσα μας φωνακτά ή ψιθυρίζοντας ότι θα τα καταφέρουμε. Και τελικά τα καταφέραμε. Τα κατάφερα προς έκπληξη πολλών κιόλας, μπορώ να σας πω. Ακόμα και όταν είχα
Μετά, αργότερα, όταν βρέθηκα σε άλλο Υπουργείο και βρέθηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορες εκδηλώσεις και με συναντούσαν και κοινοτικοί, οι οποίοι με γνώριζαν από παλιά, μου έλεγαν απορούσαν πως κρατήσαμε. Αλλά στην τελική ανάλυση κρατήσαμε. Ήταν οι τεχνικές του πολέμου που εμείς αναπτύξαμε, οι οποίες οδήγησαν σε ένα αίσιο τέλος με την έννοια ότι έως το τέλος της διαπραγμάτευσης το Ταμείο παρέμεινε ζωντανό. Είπατε και τους Ευρωπαίους και τους κοινοτικούς. Έχετε πικρία μέσα σας για το χειρισμό που χειρίστηκαν την ελληνική κρίση ή που χειρίστηκαν και εμάς τους ίδιους ως Έλληνες εκείνες τις μέρες. Δηλαδή τώρα είδαμε με τον κορονοϊό ότι αντιμετωπίσαμε μια κρίση, αλλά την αντιμετώπισε όλος ο κόσμος. Έβαλα νερό στο κρασί τους τώρα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά. Το ένα ήταν η στρατηγική που έπρεπε να ακολουθηθεί και ο άλλο ήταν η τακτική του πολέμου. Γιατί η τακτική του πολέμου την ευθύνη την είχε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης ως ένα διάστημα, ως την εγκατάστασή του. Η στρατηγική ήταν μια στρατηγική που είχε χαρακτεί προπολού από την κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι, ήταν σωστή η στρατηγική η οποία έλεγε ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο, όπως λέμε στην τεχνική γλώσσα, μείγμα οικονομικής πολιτικής. Την απάντηση, όλος τυχαίως, την έδωσε το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο τον Μάιο του 2017, πολύ αργά βέβαια, που είναι το πέμπτο θεσμικό όργανο, το μεγάλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ελεκτικό Συνέδριο σε μία έκθεσή του είπε κοφτά και χωρίς να μασά τα λόγια του ότι τα δύο πρώτα μνημόνια στραβά αρμένιζαν. Ήταν η κριτική που ασκούσε το Ελεκτικό Συνέδριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η αρμοδιότητά του, να ελέγχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά καθώς τα έλεγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ακούγαν και οι δύο πεθερές. Είχαμε δύο πεθερές που ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όταν λοιπόν έρχεται ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι στραβά αρμένιζαν τα δύο μνημόνια, με έναν αρκετά σαφή τρόπο, χωρίς να μασάνε τα λόγια του, καταλαβαίνετε η στρατηγική η οποία έλεγε ότι έπρεπε να αλλάξουμε μείγμα οικονομικής πολιτικής, ήταν σωστή με μια επιβεβαίωση από την πλευρά ενός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου. Ένα από τα πιο σοκαριστικά σημεία που συγκλώνησαν τους Έλληνες ήταν το κλείσιμο των τραπεζών. Εσάς πώς θυμάστε εκείνη την εποχή, δηλαδή με τρόμο, με φόβο, Ήταν μια δύσκολη ημέρα καταρχάς η απόφαση και ήταν ένα δύσκολο δεκαπενθήμερο το μετά. Ξέρετε, ο φόβος μας ήταν το άνοιγμα των τραπεζών. Στο μυαλό μου έρχονταν εικόνες από την Αργεντινή του 2000, δεν ξέρω αν θυμάστε, όπου ο κόσμος με σφυριά, με βαριές, με οτιδήποτε χτυπούσε τα στόρια των τραπεζών έτσι ώστε να μπουν μέσα. Και βέβαια κάναμε μια τρομακτική ετοιμασία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την αστυνομία και με ό,τι μέσο διαθέταμε έτσι ώστε μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Εντυπωσιαστήκαμε από την ηρεμία και την ψυχραιμία του κόσμου. Ο κόσμος μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, ηλικιωμένοι, κάθισαν στην ουρά χωρίς το παραμικρό παράπονο. Εντυπωσιαστήκαμε από αυτήν την εξέλιξη. Δεν υπήρχε το παραμικρό μεμπτό με την έννοια το παραμικρό πρόβλημα, η παραμικρή ταραχή, ο παραμικρός καυγάς που θα προκαλούσε μία αναταραχή και αυτή, ξέρετε, είναι μία σπίθα η οποία μπορούσε να φουντώσει εκείνη την ώρα μπροστά σε μία τράπεζα και αυτό να επεκταθεί στις υπόλοιπες τράπεζες οι οποίες δεν ήταν και πολύ μακριά. Αυτό μας εντυπωσίασε. Η ψυχραιμία, η ηρεμία του κόσμου ήταν κάτι εντυπωσιακό. Όλοι βέβαια το παρατηρήσαν, εμείς που κεγόμασταν, καταλαβαίνετε, το παρατηρήσαμε πολύ περισσότερο. Το αντίπαλο κόμμα επικαλείται συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, το Μέλι Χαρδούδελε. Τελικά αυτό το Μέλι Χαρδούδελε είναι αυτό που περιγράφουν, δηλαδή τα απλά τα μέτρα που θα πέραμε και θα τελειώναμε. Όχι, κοιτάξτε, όχι. Το Μέλι Χαρδούδελε χαρακτηρίστηκε σε μία αποστροφή του λόγου του Τόμψεν, που ο Τόμψεν ήταν ο εκπρόσωπος του Εθνούς Νομισματικού Ταμείου, ως ένα mail που περιείχε μέτρα Mickey Mouse. Ήταν αδύνατο με τα δεδομένα τα οποία είχαμε. Αυτά τα μέτρα που πρότεινε ο κύριος Χαρδούβελης να έλυναν το πρόβλημα και στη τελική ανάλυση αν πράγματι αυτό το mail Χαρδούβελη ήταν η σωτηρία της χώρας, γιατί η διαπραγμάτευση έσερνε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και φτάσαμε στις εκλογές. Θα μπορούσαν να την έκλειναν και να τελειώναμε. Πολύ πιο νωρίς. Πολύ πιο νωρίς. Άρα υπήρχε ένα γενικότερο μπλοκάρισμα σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση και ξέρετε τι γίνεται. Άλλο να έρθει μια νέα κυβέρνηση να το παλέψει όπως το πάλεψε, ο κόσμος το έκρινε και να δώσει ένα άλλο μνημόνιο και άλλο να έχουμε κυβερνήσεις που έδωσαν δύο μνημόνια που θα οδηγούσαν τη χώρα σε ένα τρίτο μνημόνιο. Ψυχολογικά
δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό ο κόσμος έδειξε και την υπομονή που έδειξε στο τρίτο μνημόνιο. Αν το τρίτο μνημόνιο το υπέγραφε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, δεν ξέρω τι θα γινόταν στη χώρα. Μάλιστα. Με τον Γιάννη Βαρουφάκη, συνεργασία σας πώς ήταν? Με τον Γιάννη Βαρουφάκη, συνεργασία μας ήταν σε τεχνικό επίπεδο πάρα πολύ καλή. Εμείς είμαστε, όπως ξέρετε, οι ταμείες του κράτους. Το μέλημά μας, το κύριο μέλημά μας είναι να υπάρχουν χρήματα έτσι ώστε να αισθάνεται άνετα η διαπραγματευτική ομάδα και να κινείται έτσι όπως χρειάζεται, χωρίς να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της το πρόβλημα ότι αύριο μεθαύριο ή μεθαύριο μπορεί να χρεοκοπήσουμε. Οπότε από εκεί και πέρα κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις και θα υπήρχε μία ήττα κατά κράτος. Η δουλειά μας ήταν να ενημερώνουμε τον Γιάννη και το επιτελείο το οποίο επικέντρωνε την προσοχή του στη διαπραγμάτευση με την κατάσταση του Ταμείου του Κράτους. Και αυτό το κάναμε με συστηματικό τρόπο, με έγχρωμες και μεγάλες κιόλας, έτσι, σε α3 κόλλες, γιατί όλοι έλεγαν ότι σε α4 είναι πολύ μικρά τα νούμερα και δεν μπορούμε να το δούμε. Λέω, δεν θα σχαλάσω την καρδιά, ας χαλάσει η καρδιά σας καθώς δείτε τα νούμερα. Αλλά σε τεχνικό επίπεδο όμως θα τα έχετε όλα σε μεγάλα νούμερα, έγχρωμα, και υπήρχε μια τακτικότατη γραπτή ενημέρωση με εμπιστευτικούς φακέλους και μπορώ να σας πω, παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε τόσοι φάκελοι, σε περιορισμένο αριθμό βέβαια ανθρώπων, με εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία έδειχναν την εικόνα του Ταμείου και πώς αυτή εξελίσσεται, δεν κυκλοφόρησε τίποτα στην αγορά που να πρόδιδε όλη αυτή εδώ την τακτική που είχε το Γενικό Λογιστήριο. Θα μου πείτε, οι θεσμοί μάθαιναν το τι γινόταν. Άλλο να μαθαίνουν οι θεσμοί το τι γίνεται και άλλο να βλέπει ο κόσμος σε ένα χαρτί ότι σε 15 μέρες κοκκινίζει το ταμείο και ότι από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτό θα δημιουργούσε και ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα, αν κυκλοφορούσε κάτι τέτοιο στον κόσμο, αυτό θα δημιουργούσε και ιδιαίτερα προβλήματα ψυχολογικά, μπορώ να σας πω, σε έναν πολίτη ο οποίος βλέπει ότι κοκκινίζει το ταμείο. Τώρα, το τι θα γίνει και θα ξεκοκκινήσει δεν το ξέρει, αλλά η εικόνα ενός ταμείου που αδειάζει και από ένα πλεόνασμα γίνεται έλλειμμα και συνήθως τα ελλείμματα γίνονται στο τέλος του μήνα όπου γίνονται όλες οι πληρωμές, αυτή εδώ η εικόνα, καταλαβαίνετε, δημιουργεί άσχημα συναισθήματα και δεν γνωρίζει κάποιος και πώς θα αντιδράσει ο κόσμος στην προηγούμενη περίπτωση. Αυτοί λοιπόν οι φάκελοι δεν κυκλοφόρησαν, το περιεχόμενο αυτών των φακέλων δεν κυκλοφόρησε πουθενά και παρέμεινε στα χέρια των αποδεκτών χωρίς την παραμικρή διαρροή. Τώρα που πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν 5 χρόνια από εκείνο το έτος, θέλω να μου πείτε τι συνέστημα σας αφήνει η όλη η ιστορία αυτή. Δηλαδή τώρα έχουμε ηρεμήσει, είχε τέσιο τέλος τελικά η όλη η διαπραγμάτευση, όσοι στο Μητσοτάκη αφήσετε μια πρίκα 37 δις. Εκείνο το 2015, όταν σκέφτεστε το 2015, τι σας θυμίζει? Κοιτάξτε, ήταν μια, αν θέλετε σε προσωπικό επίπεδο, μοναδική εμπειρία της ζωής μου, θεωρώ ότι θα υπάρχει δεύτερη και δεν θα ήθελα να υπάρχει όμοια δεύτερη, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Και ουδής θέλει να επαναληφθεί αυτή η ιστορία, με την έννοια ότι να μην υπάρχει η παραμικρή κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση του όποιου κόμματος που να αντιμετωπίσει μια παρόμοια κατάσταση. Γιατί αυτό είναι προς ζημία της Ελλάδας, τελική ανάλυση. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Υπήρχε, όπως σας είπα, μια πολύ σκληρή ομάδα υπηρεσιακών και συνεργατών μου που δούλεψαν με ένα συστηματικό τρόπο, με ψυχραιμία. Δεν θυμάμαι μέρα που να είχαμε πανικοβληθεί και δεν θυμάμαι, μπορώ να σας πω, και μέρα που να είχαμε χάσει και το χιούμορ μας. Κρατηθήκαμε σε ένα πολύ καλό ψυχολογικό επίπεδο και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, έτσι ώστε να ξεπερνάμε τα προβλήματα χωρίς καυγάδες, χωρίς διαφωνίες, χωρίς εντάσεις. Ξέρετε, ένα πρόβλημα δημιουργεί εντάσεις. Χωρίς να προσπαθεί ο ένας να επιρρύψει ευθύνη στον άλλον, λειτουργήσαμε ως μια συμπαγή ομάδα υπηρεσιακή, επαναλαμβάνω, και σύμβουλη, και τελικά ξεπεράστηκαν τα προβλήματα όπως έπρεπε να ξεπεραστούν και είχαμε και πάρα πολλούς εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν. Παλιοί μου συνεργάτες ήρθαν, συνταξιούχοι, ήρθαν και βοήθησαν εθελοντικά, βρίσκονταν στο γραφείο μας και απομίστηκαν και αυτοί ένα μέρος της ευθύνης, χωρίς σε τελική ανάλυση να έχουν και τον παραμικρό λόγο να απομίστηκαν αυτή την ευθύνη. Αλλά δούλεψαν σαν να ήταν ένα κομμάτι όλου αυτού του οργανισμού που λέγεται Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ο Δημήτρης Μάρδας ήταν, κυρίες και κύριοι, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος διαχειρίστηκε το Ταμείο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
το κρίσιμο εξάμηνο 2000, του πρώτου εξάμηνου του 2015 που είχε βγει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και γινόταν όλες οι διαπραγματεύσεις. Μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 έγινε υφυπουργός εξωτερικών και χειρίστηκε στην Ομογένεια και διάφορα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Εξωτερικών, την οικονομική διπλωματία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκεί στο υφυπουργείο αυτό του Υπουργείου Εξωτερικών. Και φυσικά είπε πολλά πράγματα για το τι συνέβη τότε, το 2015, μια μεγάλη κρίση που πέρασε και τότε η Ελλάδα, περνάει και σήμερα την πανδημία του κορονοϊού, είναι σε εξέλιξη. Να συνδεθούμε όμως με την Αθήνα και με την Άλκηση της Ζαλοκώστα, η οποία θα μας δώσει το παρασκήνιο, το τωρινό. Ό,τι ο Μάρδας το γράφει ιστορία, ό,τι λέει τώρα η Άλκηση της Ζαλοκώστα γράφεται τώρα. Άλκηση της, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχαλή, για γραφειωτή. Με ακούς? Ναι, σε ακούω κανονικά. Θέλω να μας πεις τα νέα που έχεις από την Αθήνα, πολιτικά και μη. Βλέπω ότι έχει ανεβεί πολύ σε όλα τα κανάλια, αλλά και στη Βουλή αυτή τη στιγμή που γίνεται η συζήτηση, ήταν πριν ο κ. Βελόπουλος στο Δήμα, η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Bild, η οποία συνέντευξη προκάλεσε και σε εμάς μια αναταραχή, γιατί είπε θα δώσω τις επενδύσεις σε γερμανικές εταιρείες, να βρούμε κάτι άλλο να κάνουμε, να μην ασχολούμαστε με την ενέργεια. Θέλω να μας πεις έτσι τι συμβαίνει κάτω. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι σήμερα έχουμε και την επέτειο της άνωσης της πόλης. Και μάλιστα ο Σουλτάνος ετοιμάζεται να κάνει φιέστα, όπως έχουμε δει. Σαν σήμερα έφυγε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και δώσαμε εδώ ένα αστερίσκο να σου πω, γιατί διάβαζα μια συνέντευξη και του πολύ στενού σωματοφύλακά του, του Μανούση του Γρυλάκη, της προάλλες, σε μια μεγάλη εφημερίδα. Και περιέγραφε λοιπόν τον άνθρωπο, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και έλεγε πώς τότε οι σχέσεις μεταξύ ηγετών ήταν διαφορετικές, Μιχάλη. Δηλαδή, παρότι διαφωνούσαν με τον Ανδρέα Παπανδρέου, είχαν σεβασμό μεταξύ τους. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Χαρίλαο Φλωράκη, με τους οποίους και τρώγανε και όλες πολλές φορές μαζί. Ένσταση. Δεν έχουν οι σημερινοί ηγέτες καλές σχέσεις? Και ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα έχουν εξαιρετικές σχέσεις, σε πληροφορώ. Εγώ και ακόμα και πολιτικοί αντίπαλοι, σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, στο καφενείο της Βουλής καμιά φορά τους βλέπεις και μαζί. Όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Παύλο Πολάκη, τους έχω δει επανειλημμένους μαζί στη Βουλή. Άρα αυτοί έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Έχεις δει να τρώνε μαζί ο Αλέξης Τσίπρας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εγώ ξέρω ότι συνομιλούν μεταξύ τους συχνά. Δημοσίως δεν τους έχω δει. Έχω δει άλλους αντίπαλους πολιτικούς, αλλά ξέρω όμως από τους συμβούλους τους που μου λένε ότι έχουν ανοιχτή επικοινωνία. Δεν έχει κοπεί ποτέ αυτή η επικοινωνία. Ακόμα και όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στην αντιπολίτευση και πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και τώρα που γίνεται το αντίθετο. Οι πολιτικοί μεταξύ τους, άλκηστες, έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Το λαό βάζουν και μαλώνει μεταξύ τους. Εντάξει, θα το ασπαστώ εν μέρη αυτό που λες. Θέλω πιο πολύ όμως να σου πω για το επίπεδο των τότε ηγετών και το επίπεδο που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ναι, άλλο αυτό, το ίδιο. Άλλο αυτό, διαφορετικό και κομμάτι. Επειδή είπες Πολάκης, χτες είδα μια πολύ ανθρωπινή συνέντευξη του Παύλου Πολάκη στον Αλφα, στο Σερόιτερ. Ναι, ήταν. Και εγώ την παρακολούθησα, να σου πω την αλήθεια, και είπε κάποια πράγματα που του συνέβησαν και στην προσωπική του ζωή και εγώ πραγματικά ταράχθηκα, γιατί φαίνεται ότι το κράτος αυτό, όπως είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η αρμή της εξουσίας, που δεν είναι κομματική τόσο πολύ, ούτε έχουν χρώμα. Απλώς όταν δουν ότι κάποιο κόμμα τους πάει κόντρα και κάποιοι πολιτικοί τους πάνε κόντρα, αντιστέκονται και γίνεται και κοίταξε στο τοπικό επίπεδο αυτό. Αυτή είναι μια ωραία σκέψη που έκανες. Εγώ έκανα την άλλη βλέποντάς τον. Πώς πολλές φορές επηρεαζόμαστε οι θεατές, οι αναγνώστες, από διάφορα δημοσιεύματα ή από το παρορμητικό του χαρακτήρα που έχει, έτσι, ο συγκεκριμένος πολιτικός. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν μια ανθρώπινη πλευρά. Εγώ, ας πούμε, είδα και την οικογένειά του, έχει δύο υπέροχες κόρες, φοιτήτρια της νομικής η μία, φοιτήτρια της ιατρικής η άλλη. Δηλαδή, βλέπεις μια ωραία οικογένεια και βλέπεις έναν άνθρωπο που ήταν έτσι πιο ήπιος και πιο αληθινός ίσως, όχι αληθινός, πώς να το πω τώρα αυτό. Είδαμε τέλος πάντων ωραίες ανθρώπινες πλευρές που πολλές φορές όταν διαβάζεις, ας πούμε, αυτά που γράφεις στο Facebook που τα βάζει έτσι με πάρα πολλούς ανθρώπους, ίσως να μην μπορείς να τα σκεφτείς εκείνη την ώρα. Ναι, είναι κριτικός χαρακτήρας ο Παύλος Πολάκης, εγώ τον ξέρω και προσωπικά. Εντάξει, πάντοτε, όπως και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ έβλεπες έναν άνθρωπο να φωνάζει και να κάνει να ορίεται στην τηλεόραση, από κοντά είναι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος.
από τους πιο έρημους ανθρώπους που έχω γνωρίσει και είναι δυνατόν, λέω. Έτσι και ο Παύλος Πολάκης. Είναι πολύ συζητήσιμος και μάλιστα έχει και απόψεις οι οποίες, σε παρά το γεγονός ότι του έχω ασκήσει πολύ κριτική κατά τη διάρκεια που ήταν στο Υπουργείο Υγείας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και ακούει και σκέφτεται και έχει και καλές απόψεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Εντάξει, γιατί τον έχουν βάλει λίγο στο στόχαστρο και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ναι, δεν τον καταδικάζουμε. Κάθε άνθρωπος έχει την προσωπική του γνώμη, έχει την προσωπικότητά του. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το άλλο το πίπερο της πολιτικής άλκης της, να δίνεις και λίγο μια ένταση στα όλα τα πολιτικά γεγονότα και να μην, εντάξει, η πολιτική έτσι είναι διάλογος και μέσα από το διάλογο και τον έντογο διάλογο βγαίνουν συμπεράσματα, όχι να κάθεσαι μόνο και να υπογράφεις νομοσχέδια. Κοίτα, παν μέτρων άριστον. Τώρα μπορούμε να πούμε και σε αυτό το θέμα πολλά. Επίσης, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι στήριξε και ευθέως τον κύριο Παπαδημούλη, ενώ κάποιοι άλλοι συναδελφοί του, μάλλον κάποιοι άλλοι πολιτικοί από το ίδιο κόμμα, δεν έκαναν το ίδιο. Και άλλα πολλά. Αλλά για να μην σταθούμε τώρα μόνο εκεί, Μιχάλη, γιατί μετρώ λίγο και το άγχος του χρόνου κάθε φορά μαζί σου. Ήθελα να σου πω ότι κάναμε κι εμείς τη δική μας μικρή αυτοψία. Και αυτή τη φορά στο Θησίο, σε έναν επιχειρηματία κιόλας που διαθέτει παραπάνω από μία επιχείρηση και καφέ και εστίαση, οπότε είχα τη δυνατότητα και από κοντά να το δω και να πούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Mm-hmm. Πες μου, γιατί και εγώ έρχομαι σε επαφή με επιχειρηματίες εδώ στην Κοζάνη και την Τηλεμαίδα και τα είδαν μαύρα οι άνθρωποι. Ούτε τα 800, δεν ξέρω, δικός πήρε τα 800 ευρώ. Κάτσε. Γιατί σήμερα μου είσαι με πολύ διάθεση. Δεν ξέρω, είναι βροχές, καταιγίδες έχει και εκεί. Γιατί εμείς όλη την εβδομάδα έχουμε βροχές, καταιγίδες και ο καιρός, ο κακός μας ο καιρός, Μιχάλη, γραφεί ότι δεν βοήθησε πολύ την κατάσταση. Εμείς έχουμε κρύο πολύ και επειδή αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και την ψυχολογία, τώρα Ιούνιο μήνα να χιονίζει στη Βασιλίσσα και να έχει κρύο, καταλαβαίνεις ότι εντάξει, μας έχει επηρεάσει αυτό και σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά για πες μου λίγο, οι δικοί μας δεν πήραν ούτε τα 800 ευρώ. Οι δικοί ένα σας λεπτό, τα πήραν ένα λεπτό, όλοι. Ένα λεπτό. Ναι, εντάξει, το είχαμε ξαναπεί ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα τα λάβουν τα χρήματα αυτοί που τα δικαιούνται. Θέλω να σου πω ότι συγκεκριμένα για τα καταστήματα εστίασης, γιατί είναι και το ρεπορτάζ πάνω εκεί που έχω κάνει, και θέλω να πω 2-3 πράγματα που εγώ τα θεωρώ σημαντικά. Καταρχήν, η εικόνα του Θησίου ήταν θλιβερή όταν πήρα εγώ. Πριν τρεις μέρες. Έβρεχε κιόλας. Μιλάμε για 3 τραπέζια έξω. Για ένα μαγαζί στο Λίδι τώρα, έτσι. Σκέψου. Στο Θησίο, που η ταράτσα του πάνω βλέπει Ακρόπολη. Κατάλαβα λοιπόν, ποιο λες, ναι. Τι μου έλεγε ο άνθρωπος. Είναι και άλλα που βλέπουν, βρε Μιχάλη. Ακρόπολη. Δεν θα το πω τώρα για να μην την κάνω διαφήμιση. Αλλά θα σου πω τώρα κάτι. Αυτός πάνω στην ταράτσα του μου έλεγε: είχα 40 τραπέζια. Επειδή είχα πέσει αυτή την ταράτσα, δουλεύανε φουλ. Δουλεύανε φουλ. Όταν σου λέω φουλ. Και με φαγητά και φαντάζομαι τώρα θέα Ακρόπολη και πάρα πολλοί τουρίστες που εδώ μπαίνει και το μεγάλο στοίχημα του τουρισμού. Μου λέει τώρα θα έχω 20 τραπέζια από τα 40, γιατί στην ταράτσα δεν μπορεί να γίνει επέκταση όπως μπορεί να γίνει κάτω στο πεζοδρόμιο που πήραν, ξέρεις, λίγο παραπάνω. Ακριβώς. Τι μου είπε λοιπόν ο άνθρωπος. Αν συνεχίσει, μου λέει, άλκηστη έτσι η κατάσταση, εγώ προτιμάω να μείνω κλειστός. Δηλαδή ότι κλειστός με take-away καφέδες που έδινε και με τους ανθρώπους, το προσωπικό του που είχε αναστολές συμβάσεων, πιο πολύ το συνέφερε να βγάζει τα σπασμένα. Φαντάσου ότι έκανε 2.000 τζίρο την ημέρα και τώρα μου λέει, τη μέρα που πήγα εγώ είχε κάνει 350 ευρώ. Πρόσεξε τώρα. Αυτός ο άνθρωπος απασχολεί προσωπικό σε Βραβρώνα, Αθήνα, Κηφισιά και Θησίο, σε πολύ κεντρικά σημεία, και έχει περίπου 150 άτομα προσωπικό, τα οποία του κοστίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ το μήνα. Το χρόνο. Ναι, γιατί λίγο λέω, το είπες. Είναι κάποιος ναι, εδώ και λίγο με παρασέρνει στο ρεπορτάζ που δίνω, καταλάβες, με παρασέρνει. Λοιπόν, άκουσε Μιχάλη τώρα τι γίνεται. Και συζητήσαμε και λέω, ποια είναι αυτά τα αιτήματα εσείς που έχετε, οι εστιατόρες κτλ. Και μιλάμε τώρα για μπουφέ, για λάτσα, για μαγειρία, έτσι, για όλα αυτά μαζί που του κοστίζουν πρόσεξε 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Μου είπε λοιπόν ο άνθρωπος, εμείς άλκηστοι θέλουμε να πέσει ο ΦΠΑ. Αυτό είναι, Μιχάλη μου, το μέτρο κλειδί, όπως το ζητάνε και οι εστιατόρες και ο πρόεδρος εστιατορίων, ο κ. Δαβερόντς, που μιλήσαμε αμέσως μετά. Και είναι και λογικό και δίκαιο αίτημα. Θυμάσαι που λέγαμε και για τα κρασιά και για τον καφέ κτλ. Σωστά. Και το ΕΦΚΑ πρέπει να υπάρξει μια. Ναι. Εντάξει, όταν, σου λέει, όταν σου λέει μειώνω τον καφέ,
και μόνο για 6 μήνες, 5-6, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο είναι, εγώ μου λέει τι θα κάνω, θα μειώσω την τιμή και μετά θα την ξαναυξήσω, γιατί δεν είναι μόνιμη η μείωση του ΦΠΑ. Δεύτερον και πολύ σημαντικό, και θέλω να, πραγματικά να το πούμε και να το ξαναπούμε, γιατί μίλησα και με ανθρώπους από την Νέα Δημοκρατία και τους είπα, μα γιατί δεν κοιτάτε αυτό το μέτρο που είναι η ρίζα στην ουσία του αποστήματος. Γιατί σου λέει, με 6% ΦΠΑ που έχει ζητήσει ο κύριος Δαβερώνης διαχρονικά, έτσι, γιατί ο άνθρωπος αυτός μου είπε, ας πήγαινε και 9%. Αν πήγαινε άλλη και στιμουλέει στο 9% ΦΠΑ, πρόσεξε τώρα τι γινότανε. Θα μοιραζόταν αυτή την τρελή διαφορά που είναι τώρα από το 24 στο 9 το 15, θα τη μοιραζόμασταν με το πελάτη. Η τιμή θα πήγαινε μειωμένη και εγώ θα κέρδιζα περισσότερο και ο πελάτης. Αλλά κοίτα και κάτι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλοί εστιατόρες θα θέλαν από μόνοι τους, είναι κίνητρο, είναι το λεγόμενο κίνητρο, να κόβουν τις αποδείξεις τους και να είναι περισσότερο νόμιμοι. Άρα θα κέρδιζε και το κράτος. Ναι, θα είχαμε win-win. Σίγουρα. Ναι. Ωραία. Αλλά στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται. Περίμενε, τα έχω παρακολουθήσει όλα, γι' αυτό έχω πάρει φοβερή φόρα. Λοιπόν, και δεν θέλω να μακρηγορώ, θέλω να λέω όσο μπορώ την ουσία. Λοιπόν, αυτά τα αιτήματα. Α, πρόσεξε τώρα και το άλλο το αίτημα. Σου λέω, όταν εγώ έχω 1,5 εκατομμύριο ευρώ και σου είπα κόστος το χρόνο και σου είπα το τζίρο που έκανε. Έτσι, γιατί δεν ξέρει πότε θα σταματήσουν οι βροχές. Εντάξει, αυτό είναι παροδικό. Το θέμα του τουρισμού όμως, αυτός δεν είναι αισιόδοξος ότι θα έχει πολλούς τουρίστες. Γιατί αυτός με τουρίστες έκανε τζίρο στο θυσία τουλάχιστον. Οπότε σου λέει, θέλω μείωση εργοδοτικών εισφορών ασφαλιστικών. Δηλαδή, δώρα και ένσημα, Μιχάλη, 50% μείωση. Σωστό. Στο ίδιο μήκος και ο κύριος Δαβερώνης με τον οποίο μιλήσαμε και μου είπε ότι εγώ, λέει, το έχω πει ξεκάθαρα ότι η Μιχάλη Καραφιώτη μου είπε ο άνθρωπος αν δεν γίνει κάτι να σωθούν οι επιχειρήσεις το Σεπτέμβρη θα έχουμε λουκέτο στο 30%. Του είχα γράψει άρθρο μου άλκηστης και όλοι με κορόιδευαν και με έλεγαν γραφικό πριν από 2-3 μήνες. Είναι αλήθεια. Εγώ φοβάμαι ότι θα είναι και παραπάνω. Εκτός αν είναι ο πρόεδρος των εστιατόριων, γραφικός που δεν είναι, ένας δραστήριος άνθρωπος, ο κύριος Δαβερώνης, έχει βγει σε πάρα πολλά κανάλια και είναι πρόεδρος εστιατορίων Αθήνας και συναφών επιχειρήσεων, Αττικής δηλαδή, έτσι, ο οποίος ξέρει το πρόβλημα στο πετσί του. Λοιπόν, και το τρίτο κλειδί είναι, είπε ο άνθρωπος, λοιπόν, επιχορηγήσεις και κεφάλαια κίνησης και όχι επιστρεπτέα προκαταβολή. Αυτή την επιστρεπτέα προκαταβολή την ακούγαμε συνέχεια. Μα τι είναι αυτή η επιστρεπτέα προκαταβολή, αφού θα πρέπει να επιστραφεί, το λέει και το όνομά της, είναι μια μορφή δάνειο. Ο άνθρωπος λοιπόν ήταν ξεκάθαρος ότι όχι άλλα δάνεια, μα όχι άλλα δάνεια, και πριν 9-10 χρόνια το δοκιμάσαμε αυτό και ακόμα δεν μπορούν να συνέλθουν και να ορθοποδήσουν. Θα είναι το τέλος μας. Δηλαδή, φαντάσου τη Μέγενη και πόσο σφιγμένη μέχρι το λαιμό με αυτόν τον τρόπο. Όμως, επειδή σου παρουσίασα τη μία πλευρά, ταυτόχρονα είχαμε εξελίξει τα ζητήματα αυτά και από τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο ίδιος λοιπόν ο Πρωθυπουργός στη τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στη Μάρα Ζαχαρέα, μίλησε για το κόστος των εργοδοτικών εισφορών, Μιχάλη Γραφιώτη, και είπε ότι μέχρι το πέρας του καλοκαιριού θα έχει μπορέσει μάλλον να γίνει αυτό. Δηλαδή το υποσχέθηκε στην ουσία. Mm-hmm. Με ακούσα, έτσι. Σε ακούω κανονικά, ναι. Για συνέχισε. Και το πολύ σημαντικό που είχαμε και φυσικά έχει βρήξει ο τόπος ήταν η απόφαση επιτέλους η γενναία, γιατί ήταν γενναία της Ευρώπης που είδε προφανώς ότι δεν την παίρνει άλλο, να το πω έτσι πολύ απλά και λίγο αργό, να κάνει συνέχεια τον Κινέζο, ας πούμε, σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να κοιτάει κάθε μία τα δικά της τα συμφέροντα. Λοιπόν, τώρα το ταμείο αυτό που αποφάσισαν με τα 750 δις ευρώ, γιατί το επιμένω σε αυτό? Γιατί αφενός είναι και αρκετά τα χρήματα που θα δοθούν και στην Ελλάδα, έτσι, και πρόσεξε εδώ το κλείδι πάλι, με τη μορφή επιχορηγήσεων. Τα 500 δις ευρώ από το ταμείο θα μοιράσει και τα υπόλοιπα 250 με τη μορφή δανείων. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όπως και οι εστιατόρες, έτσι και ο κύριος Δαβερώνης μου είπε ότι πρέπει να κινηθούν στη λογική των επιχορηγήσεων στην Ελλάδα και όπως κινούνται και η Γαλλία και η Γερμανία κτλ. Και είχε απόλυτο δίκιο. Άλλο έρχομαι εγώ, Μιχάλη, που είσαι τσακισμένος από την κρίση και σου δίνω μια επιχορήγηση και ένα κεφάλαιο κίνησης χωρίς να μου τα επιστρέψεις, και όλοι να αρχίσω πάλι και σε χρεώνω με δάνεια, όσο χαμηλό το κουπί αν έχουν. Θα πάρουν όμως δάνεια πάλι. Πάλι ένα κομμάτι θα είναι δανεισμός. Άλλο ένα κομμάτι, και άλλο όμως ότι έρχεται τώρα και σου λέει πάρε αυτό το ποσό των επιχορηγήσεων. Είναι σημαντικό. Σου λέω, Μιχάλη, εγώ θέλω να τα ζυγίζω και προσπαθώ να σου τα λέω
Τι γίνεται, ναι, σε κάποια πράγματα αργούν. Για το ΦΠΑ, ας πούμε, έλα όμως που διαβάζω εγώ στη Χριστιανή Δημοκρατία και θέλω να σου το πω ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα προβλήματα του κλάδου στη Θεσσαλονίκη που επισκέφτηκε τελευταία, τους έκανε λόγο για το ΦΠΑ ότι θα εξετάσει, πρόσεξε, τον Οκτώβρη τη μείωση στο 6%. Αν γίνει ας κάτι περάσει τέτοιο, το καλοκαίρι πρώτα, άλκηστες και μετά. Αν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα σου το πω, θα είναι πάρα πολύ γενναίο εκ μέρους του Πρωθυπουργού, γιατί εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος. Ναι, αλλά θα αντέξουν μέχρι τον Οκτώβριο επιχειρήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Αν κοίταξε, θα δεις, κάτσε άμα λίγο τις κλείσει τώρα και μετά το κατεβάσει, δωρονάδρο είναι. Όχι, όχι. Έρχομαι και στέκομαι και στο αυτό και του ενόπλου του που πάλι ευστοχάει ο Πρωθυπουργός. Σου λέει, δεν θα μοιραστούμε αυτή τη λογική. Μα έχουμε πάθει τώρα, έχουμε μάθει. Εκεί θα αποδείξει βέβαια και ο ίδιος το επίπεδο της ηγεσίας που θέλει να προσφέρει στη χώρα, έτσι. Και οι υπουργοί τους, μην ξεχνάμε ότι δίνουν εξετάσεις καθημερινά και πρέπει να πετύχουν αυτά. Να μην δίνουν άλκη στις πλάτες μας εξετάσεις, να βάλει ανθρώπους που ξέρουν. Αν είναι να βάλουν εξετάσεις, να μείνουν αυτοί μεταξεταστεί και να πληρώσουμε εμείς την ύφη, εντάξει, καλύτερα να μην το κάνει. Ένα τελευταίο σχόλιο, όσο άλκηστης, για να κλείσουμε και μα να σας αποδεσμεύσουμε. Μα όχι, να σου πω κάτι, επειδή δεν θέλω να φαίνομαι τώρα ότι τα βλέπω όλα καλά, σε καμία περίπτωση. Σε ένα τελευταίο του πάλι απόσπασμα είχε πει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας έχει γίνει πολύ καλύτερα από όσο περιμέναμε. Εγώ δεν το βλέπω ούτως ή άλλως. Αυτό κανείς δεν το ούτε βλέπει. Αυτά λέγαμε. Και είπε και κάτι άλλο, ότι λέει μπράβο γιατί το 99% των επιχειρήσεων έχουν συμμορφωθεί απόλυτα στις αποστάσεις και στα μέτρα. Και εδώ εγώ έρχομαι λοιπόν, Μιχάλη Γραβιώτη, και σου λέω το εξής. Ότι ας έχουν συμμορφωθεί απόλυτα, ας έχουμε μάθει όλοι πια, ειδικά οι εστιατόρες είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά, αλλά αν τέλος έχουμε κλειστά μαγαζιά που δεν το θέλει κανείς, να τα κάνουμε τι τα βουνά από αντισηπτικά και από μάσκες. Ακριβώς, πολύ αυτό σωστό. Αυτό θα έλεγα λοιπόν στον Υπουργό εγώ προσωπικά και σε όλους εκεί. Και αυτό με την έννοια ότι δεν πρέπει καθόλου να υπάρχει επανάπαυση και πρέπει φυσικά να δραστηριοποιηθούν πάρα πολύ με γνώμονα το ατομικό συμφέρον της επιχείρησης που είναι όμως και συλλογικό. Γιατί και όλοι εμείς από εδώ να το πούμε, Μιχάλη, αν μπορούμε και έχουμε αυτή τη μικρή δυνατότητα να πάμε να στηρίξουμε τα μικρά μαγαζάκια και τα εστιατόρια. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, Άλκη Ζαλοκώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Εγώ, καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι και θα τα ξαναπούμε και εντάξει και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Να είσαι καλά. Ναι. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η Άλκη Ζαλοκώστα, κυρίες και κύριοι, από την Αθήνα δημοσιογράφος και θα έχει και ένα άρθρο στην Contra News από ό,τι γνωρίζει την επόμενη Κυριακή. Εμείς να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Αγαπητοί τηλεθεατές, επανήλθαμε στην ώρα αχμή στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε τον Δημήτρη Μάρδα, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, να αναλύει όλες τις πτυχές της άγνωσης και το παρασκήνιο της κρίσης του 2015. Μετά ακούσαμε την Άλκη Ζαλοκώστα να μας αναλύει σε σχέση με την εστίαση πώς πήγαν τα πράγματα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πήραν ακόμα τα 800 ευρώ, κάποιοι επιχειρηματίες. Επαναλαμβάνω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τις επιχειρήσεις και πάρα πολλοί άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ενώ κάποιοι βγαίνουν και κάνουν τη θυράμβους ότι όλα πήγαν τέλεια, όλα πάει, πανεκκινήθηκε η οικονομία. Δεν ξέρω, κάποιοι ζουν σε άλλο μαγικό κόσμο. Προφανώς αυτοί που παίρνουν 7 και 8 χιλιάρικα το μήνα ξέρουν και ζουν καλά και λένε ότι είμαστε μια χαρά. Αυτοί τα παίρνουν. Ο άλλος που δεν παίρνει ούτε όμως 100 ευρώ το μήνα και δεν μπορεί να ζει στην οικογένειά του, δεν πρέπει να βγει και να μιλήσει, να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Και να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή με τον Μανώλη Μαρκόπουλ, την Τζιτσούλα. Γιαγιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, να είστε καλά, πήρες φόρα πάλι, φουνάζει. Τι φουνάζει τώρα αυτό, τι φτιάξει. Γιατί είσαι βούλος, πού τα ακούς εσύ, μα να ακούς. Πού εγώ, όλα τα ακούω, μη στελεχουργέσαι. Καλά, ποιος ξέρει πόσες κυψέλες έχεις στα αυτιά. Εγώ είμαι εδώ, αλλά εγώ τα ακούω. Στον γιατρό παίρνεις ή δεν παίρνεις. Ποιος ξέρει πόσες κυψέλες έχεις στα αυτιά. Αυτό έρχεται σήμερα, εγώ και αυτόν. Μάλιστα. Έχετε το εγγλέζικο σύστημα, να έρχεται ο γιατρός σας. Είναι τσικουγενίες, κατάλαβες, γιατί αυτό, ναι. Μάλιστα.
Τι γίνεται. Τι λες για τα μαγαζιά τώρα, γιατί λες για τα μαγαζιά, σ' άκουγα. Για τα μαγαζιά που λένε οι άνθρωποι τι έλεγαν. Λένε δεν πήραν τα 800 ευρώ. Σου σφίγγουν τα χρέη. Ναι. Το άλλο του παιδί πόσα χρέη απέκτησε με τον κορονοϊό. Τα ξέρει αυτά ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης ή δεν τα ξέρουν. Και που πήρε 800 τα σωθείς, ούτε φάνκαν. Και να τα πήρε ούτε φάνκαν. Αυτά τα 800. Πού τα δώει, στη ΔΕΗ, στο νερό. Στη λιθέρμανση, άσε μας τις φάλτσαν και τη λιθέρμανση. Κρύωσαν τα σπίτια όλα, πλευρητώθηκαν όλοι οι πάπκοι και παππούδες. Και θέλουν και τους παλνούν από την λιθέρμανση, αφού ξέρουν ότι μέχρι τον Ιούνιο κρύο έχει η Κουζάνη. Δεν είμαστε στην Καλαμάτα, στην Κουζάνη είμαστε. Πόσο φτάνει το βράδυ η θερμοκρασία. Τορτορίζει η Μασέλης, άμα βγεις όξου το βράδυ, τα ακούεις από τα μπαλκόνια μέχρι κάνεις ρηχτή. Τορτορίζει οι παππούδες. Οι μασέλιες σκουνεύουν να φύγουν το στόμα. Αφκέτει την τηλεθέρμανση ανοιχτή. Εδώ έχει άρρωστο τον κόσμο. Τι να πω τώρα. Ακριβώς. Και για να δούμε, θα έχουμε του χρόνου τηλεθέρμανση. Ή θα έρχεται ο Λάζος να σε βάζει. Θα έχουμε του χρόνου τηλεθέρμανση. Ή θα έρχεται ο Λάζος να σε βάζει τα ξύλα στη σόμπα. Ναι, τα τρίβουμε τα χέρια μας να ζεσταθούμε. Και στην Τελεμαίδα Παναγιώτης. Τα ρίχνουμε τις βελέντζες. Ποιο χρόνο, φέτο πάλι, άσχε 3-4 μήνες πάλι, δεν γυρίζουμε, καημένοι. Λέω τη σεζόν της τηλεθέρμανσης του χρόνου. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω να παγώνουμε. Γιατί... Αυτοί ξέρουν που κάθονται στις καρέκλες, εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς μούγκοι πληρώνουμε, ό,τι μας πουν πληρώνουμε. Έτσι ακριβώς. Και δεν μου λες τώρα, τι γίνεται, ο Πάπος τι φτιάνει. Ο Πάπος... Ναι. Το του στείλω στην Κρήτη, μη φαίνεται, να πάει να ζεσταθεί. Γιατί εδώ δεν πρόκειται να ζεσταθεί. Στην Κρήτη, σε κάτω, εκεί έχουν. Τη σύνταξη την πήρες. Σύνταξη, ναι, αυτή τη βδομάδα πάει και, πάει και αυτή. Πότε το πρόλαβε να τη σώεις. Πότε πρόλαβε να τη σώεις. Τι πήρε δηλαδή, τι πήρε δηλαδή εκεί την έσωση σύνταξη. Στι ταβέρνε πήγε. Ένα μήνα τα γράφτουμε όλα, στον πάτο μας πληρώνουν τα δίνουμε και ξεπουμένουμε χωρίς παράδειγμα πάλι. Και αυτή είναι τη δουλειά κάνουμε. Τώρα είπες για τις ταβέρνες, ευτυχώς άνοιξαν και οι ταβέρνες και από καμός πήγε η ψυχή στον τόπο της. Ε, βέβαια, γιατί το καλό φαγητό... Ραπάφκαν. Το καλό φαγητό είναι το παν. Και εδώ η Κοζάνη έχει πολύ ωραία εστιατόρια και τα ξαναβρήκαμε. Έτσι, και επειδή έλεγες για τα μαγαζιά, καλό είναι να πάρει την κάμερα και να βγείτε όξο και να δείτε ποια μαγαζιά άνοιξαν και ποια όχι. Για να δούμε πώς βαδίζει η οικονομία. Αυτό είναι ο καθρέφτης. Πόσα μαγαζιά είναι ασφαλισμένα, πόσα νοικιάζονται και πόσα δουλεύουν και άμα δουλεύουν. Ε, ναι, εννοείται, ναι. Τώρα τι γίνεται, έτσι. Τι πιστεύεις ότι έγινε τώρα. Ο κύριος Τσιόδρας μας άφησε. Δεν βγαίνει πλέον κάθε 6 ώρα. Όχι, ε. Όχι, βρε. Χτύπα ξύλο να πούμε, δεν έχει το κανένα ξύλο κιόλας. Ναι, δεν. Ο άνθρωπος μια χαρά είναι, αλλά δεν βγαίνει πλέον. Έτσι, πού τις μπρεμπές και ξύλο. Ε, όχι, βέβαια. Ο άνθρωπος είναι, έχει 7 παιδιά, έχει πρέπει να τα τρανέψει. Α, 7, είναι και καρπερός. Τι να κάνουμε. Ναι, αν πάει, δεν μπορεί να πάει και στην ταβέρνα, 9 είναι όλοι μαζί. Έλα. Τηλεόραση δεν είχε, αλλά τηλεόραση βγαίνει. Ναι. Ναι, δεν είχε τηλεόραση, αλλά δεν μας βγαίνει πλέον. Τελειώσαμε δηλαδή με τον κορονοϊό, πιστεύεις. Θα σας κάθει, λέει, φτιάστε ό,τι θέλετε τώρα. Θέλετε, αφού σας λέω, κάντε έτσι, κάντε αλλιώς, κάντε παραλλιώς, δεν τα φτιάχνετε, το λιμό σας και το σβέρχο σας. Κάπως έτσι το προθερό είναι τα πράγματα. Αλλά πω και ακούω καθημέρα 2-3-2-3. Λες να γλιτουσάμε, δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, τώρα με τη ζέστη και με τον αέρα, τον καθαρό και με αυτά, πιστεύω θα. Θα αδυνατήσει ο ιός. Καθαρό εδώ. Ξύλια σάμι πρέπει τον αέρα. Και καθαρό. Κρύωση είναι. Κρέχτος ο αέρας. Ναι, να κρυώσει ο κορονοϊός. Δεν κρυώνει ο ξυπατωμένος. Του αρέσει το κρύο. Με τζέστα λέει ψουφάει. Ζέστα, φτιάξει κανένα σαραντάρι, τουμ. Κι εμείς το ψουφίζουμε, όχι ο κορονοϊός μου εγγύει. Αντάμε με τον κορονοϊό, τα παίρνουμε. Λέει αυτό, λένε οι μετεωρολόγοι πάντως, άκουσα ότι στην Αμερική ότι θα φτάσει μέχρι και 48 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία φέτος. Παρά το γεγονός ότι έχουμε κρύα τώρα, μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα βράσουμε. 48 θα φτάσει. Ναι. Θα σκάψουμε να πούμε μέσα μέχρι. Είμαι μοναχοί μας, να βρούμε δροσιά. Τι να κάνουμε. Σιούρτσιμπρε ο καιρός, τον σιούρτσαμε και αυτόν.
Εδώ σιωρτσάβει εμείς, σιωρτσίνγκ καιρός. Δεν μπορεί μια εβδομάδα να σε πιάνει 40 και την άλλη να σε πιάνει 10. Κάτι τρέχει αυτό τώρα. Τι γίνεται, τον αλλάζουν τον καιρό, αλλάζει με ένα γόστ. Άλλαξε, δεν θα αλλάξει. Ο Θεός σκεψιέται. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Τι θα ρωστήσει ο κόσμος όλος. Εσείς οι μπάμπες τώρα τι λέτε στα κουτσομπολιάκια αυτά, τι αναφέρετε συνέχεια. Δεν ξέρω, άκουσα ότι βρήκαν ένα εμβόλιο στη Ρωσία. Δεν ξέρω αν το διάβασε και συντάξει. Μήπως είναι όμως κομμουνιστικό στη Ρωσία και δεν κάνει. Γιατί τι, τα αλλάξει του χρώμα. κάποια κομμουνισμό και Ρωσία και... Γιατί, μπρε, άμα το έβρισκαν στην Αυστραλία ήταν άλλο. Ναι, άλλο, Αμερικάνοι άλλο. Έχουμε κατάλογο, μαζώνουμε ονόματα. Άμα βρήκαν το εμβόλιο, να τις παίρνει εκδρομή στη Ρωσία, να μας το πιάσει ένα και ένα. Μάλιστα. Τι γίνεται, τι... Ναι, ναι, δεν μου λες λίγο τώρα, θέλω να μου πεις... Συνεχίζεις, βγαίνεις έξω, περπατάς ή τώρα άραξες. Μέσα να κάτσω, τι είμαι κούκος, να κάθομαι μέσα με ένα κόσμο. Όχι μπρε, χαλεύω να παίρνω και τον αέρα λίγο όξο. Προσοχή πάλι. Έχεις στο τζόπι αυτό το αντισυλληπτικό, βάλεις τα χέρια όπως το λένε αυτό το πρεσβέν. Βάλεις και λίγο στα μούτρα, με συφλάκια. Αντισυλληπτικό λες, αντισυλληπτικό. Τι είναι αυτό το ελφί που βάλουμε, δεν ξέρω. Όχι, αυτά αντισυλληπτικό τα είναι, εσύ είπες αντισυλληπτικό. Αυτό. Δεν πιστεύω σε αυτή την ηλικία να φτιάνεις τίποτα. Βρήκα μια άλλη, ένα κέρα να με φλήσει τα μάλουγα. Φεύγα μπαρλιά από εδώ πέρα, μην με φλάς τώρα. Γιό μου έβαζα όλου αντισυλληπτικά. Αντισυλληπτικά, γιό μου. Έτσι τα μάτια, δεν μπορούσα να βρω τον δρόμο να πέσω στο σπίτι μου ύστερα. Γιατί βάλει λάθο, κάμψει και λίγο έτσι τα μάτια, χαιρούν να κλαίνουν. Τι μα λέει, έρχεσαν δακρυγόνα, τι δακρυγόνα, ποιο θα με τα ρίξει με αυτά δακρυγόνα, λέω. Σιούρδα, είχε το αντισηπτικό στο χέρι και έκαμε έτσι το μάτι. Να μην φλέσετε τώρα, δεν χρειάζεται το φίλημα. Ναι, το φίλημα όχι, αλλά έχει πόσα σκυλιά έξω. Γεμάτα δέσποτα. Σε κυνήγησαν, σε κυνήγησαν. Ναι. Η μέρα μου κυνήγησε τα σκυλιά. Γιατί πώς τα διώχνεις δηλαδή. Έχω εγώ ένα... Για πες το μας και σε εμάς αποκλειστικό. Είχε πει ένα γνωστό, μου λέει: Αμαρτή του σκλή, μην κάμψει και φοβηθεί. Λέει: θα σε σοντίσει. Και εκεί τι να κάνω, να χειριστεί το φλόλιο, τι να το κάνω, το σκλή. Όχι, μου λέει: άμα δει ότι είναι άγρο, κάντα μια. Θα καταλάβει. Αυτό το φίλο μου εγώ. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Παραδοσιακή και μέθοδο, γνήσια μέθοδο. Κοίταξε, τα σκλιά να μην είναι πολλά μόνοι, γιατί δεν θέλει να φοβάσει. Άμα κάμψω τη φοβάσαι, σε σούντσαν είναι να πιαλείς. Θα σε σούντσαν. Έτσι είναι στη φύση, τι να κάνουμε. Αλλά χρειάζεται λίγο να τα μάσουν. Δεν τα βγαλάμε εκδρομή να λιαστούν τα σκλιά στις πλατείες και στα ποδά. Μάστε τα λίγο, τράβατε σε ένα χώρο που πρέπει να τα παίρνουν. Την αρκούδα την πέτυχες καθόλου. Λέει στην Αηλιόστρα τα κατεβαίνει μια αρκούδα. Εδώ έχουμε και αρκούδες από λιμένες. Δεν είναι και καμόνι σαρκούδι διάσημη εδώ. Την είδες. Τρώει όλο το μέλι πάνω στην Αλλιόστρατα, λένε. Εκεί πέρα στα μιλίσια πάει. Παίρνει τρώει το μέλι, παίρνει τα δέρνει, παντού τα μέλι. Α, είναι κοινωνική αρκούδα, Και τώρα λίμουν, παντού τα παίρνει. Τώρα έτσι που γέγκαν και τα ζώα, παντού τα παίρνει. Δεν φοβούνται τίποτα. Την καραντίνα δεν είδε τι έγινε, όλα βγήκαν τη πόλη. Έμαθαν και αυτά τώρα. Πώ θα διώξει πίσω. Δεν γίνεται. Είναι ένα θέμα τώρα όμως να βγεις και να πας μια γύρα στην Κοζάνη και να πας στην Αλλιόστρατα και να βρεις αρκούδα στον δρόμο. Υπάρχει ένα θέμα, είναι ένα ζήτημα τώρα. Μην μπαίνεις για να μην σου πούν χρόνο τα ηλιά. Τράβο τ' χρόνο σου πάλι. Προς τα κίνη και ο ηλιάς. Τράβο στο χαμπλό του ηλιά. Μην μπαίνεις στο ψηλό. Εδώ έχουμε δυο διαλέξεις. Χαμπλό ή ψηλό. Τράβα. Το χαμπλό, κάτω είναι μεταμόρφωση σωτήρος, δεν είναι. Πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν προφήτης Ηλίας. Μεταμόρφωση σωτήρος είναι κάτω. Εκεί στην Αγιάννα. Εμείς το ξέρουμε πάντα χαμπλόν τον έλεγαν. Γι' αυτό πάει να είναι εκεί. Τώρα ψήλωσε. Έφυγε και πέρα. Όπως στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία που μας βλέπουν πολύ να ξέρεις και μας στέλνουν τα χαιρετίσματα πολλοί κουζενίτες. Αυστραλία Μελβούρνη. Ξέρεις τι λένε, δεν λένε πώς φτάσατε εδώ, όταν ήρθατε, τι δουλειά έχεις εδώ πάνω, δεν λένε έτσι, κάτω, εδώ πάνω λένε. Μα κάτω δεν είστε, όχι λέει, εμείς το λέμε πάνω. Πού στην Αυστραλία, πού είναι από κάτω. Μη πει ο αγκουρός μου διάβαζε, λέει, αλλάζουν τα μαγνητικά πηδεία τώρα, λέει, είναι αλήθεια αυτό.
τα παίρνει ο βόρειος πόλους του ΚΑΤ και ο ΚΑΤ στον ΠΑΝ. Τι τα γίνει τώρα αυτό? Έχει να γίνει πολλά δισεκατομμύρια χρόνια αλλαγή πόλων και θα γίνει, λέει, τώρα σύντομα, σε καμιά 100 εκατομμύρια χρόνια. Μέχρι τότε, γίνει, τότε θα ζάσει. Η μπάμπου είσαι, θα ζάσει μέχρι τότε. Άμα γίνει αυτό, λέει, τα συναχτεί η γη πάρα πολύ. Λέει. 9 ρίχτυρ, 10 ρίχτυρ, 15 ρίχτυρ, λέει, άμα γίνουν και αυτά, στενάζουν, αλλάζει καιρό, θα μα βομβαρδίσει ο ήλιο. Λέω, άμα ακόμα αυτό δεν είδαμε, λέω. Κοίταξε, τώρα τελευταία γίνονται πολλά. Γίνονται πολλά τώρα τελευταία. Γίνονται πολλά από τον Ιούλιο και μετά, γίνονται πολλά πράγματα. Κάτι για η Φέστα της Σαντορίνης ακούω, κάτι για Γκοτζίλες ακούω. Αν και ένας Γκοτζίλα κυκλοφορεί. Θα έρθουν και εξωγήινοι τώρα. Θα έρθουν και εξωγήινοι. Τι να μας πάνε να φύγουμε να πάμε σε άλλη γη, σε άλλον τόπο. Τι να πας να κάνεις. Θα έχεις για πράκια στον άλλον τόπο. Θα έχεις για πράκια, θα έχεις κεφτέδες με σμή, θα έχεις τυρί. Θα έχεις πράσινες πιπεριές σε άλλη γη. Τράβο. Θα πάρω από εδώ, θα πάρω εκεί. Και πώς θα πάρεις, κανέναν τόνο, κανέναν τόνο θα πάρεις. Μπορεί να μας αρέσει. Μπορεί να μας αρέσει, πρέπει, πού ξέρεις. Σαν την Ελλάδα πουθενά άλλου. Ούτε στον Κρόνο, ούτε στον Άρη. Σαν την Ελλάδα πουθενά άλλου, αλλά νεύκε σαν τα μούτρα μας. Έτσι είναι όμορφη, έτσι και τα μούτρα μας όμορφα είναι. Έτσι. Ο εγγονός, ποιος είναι ο εγγονός, ο Τσόμος, ο Τσόμος τα είπε αυτά. Έτσι αλλάζουν τα μαγνητικά τώρα. Ο Τσόμος τα είπε αυτά. Άντε να τα ειδούμε, λέω. Άντε να τα ειδούμε. Εδώ, λέω, αλλάζει κουζάνι, λέω. Ρίχνει και λίγο πίσω. Είχα να εδώ πίσω καινούργιες μουζάνι δρόμο να στρώνει και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι, αλλά η Παύλου Μελά είναι... Άσε Παύλου Μελά. Παύλου Μελά κουντεύει να αλλάξει και το όνομα. Τι είναι αυτά τα πτακαλώδια, πώς κάψαν. Πόφκεζαν πόρα να θαρώ μητό φκιάντς, να κατηβείς από το νοσοκομείο μέχρι πλατεία, μητό φκιάντς από να στα μπλάρια 10 φορές. Γραμπαγρούμπα, γραμπαγρούμπα, γραμπαγρούμπα. Κοίταξε, είναι και τι έχεις φάει κιόλας. Μην έχεις φάει κάτι κακό. Ναι, δεν είναι. Άμα έχεις φάει κάνα τσουκάλι και φτέδες και κάνα τσουκάλι και κάνα γαλλίκι για πράκια, τελείωσε, άστο. Θα τα ειδείς μπροστά στο μπαρμπρίζι ύστερα. Αυτά είναι όλα. Από το κούνημα. Αμάντια, Τι μπάμπης είστε εσείς. Θα ρίξουν και λίγο πίσω στο κέντρο της κεντρικής του δρόμου που γέγκαν, άντε να μην πω πώς γέγκαν. Έχουμε την πλατεία. Έχουμε την πλατεία, δεν χρειάζεται τέτοιο. Έχουμε την πλατεία, δεν μας πειράζει τίποτα άλλο. Και από πού τα παίρνει το αυτοκίνητο, την πλατεία τα παίρνει από μέσα. Στο κέντρο της πλατείας. Δεν παίρνει την πλατεία. Έτσι. Μάλιστα. Γενικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα και να σε αποδεσμεύσουμε σε λίγο, γιατί πέρασε και η ώρα. Πράγματα, κοίταξε. Εγώ, επειδή μου αρέσει πάντα να έχω μια αισιοδοξία, δεν θέλω να τα βλέπω μαύρα και άραχνα. Παίρνει σύνταξη όμως. Την παίρνει σύνταξη. Ανοιχτά τα μάτια μας και εφόσον έχουμε ανοιχτά τα μάτια, να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Να τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Γιατί άμα χερνάς με γκριζιάλα από τη Χαραή μέχρι το βράδυ, μαύρα τα δεις όλα. Δεν χρειάζεται να έχεις που λέω, για τις παράδειες φωνάζεις. Εντάξει, όσες έχουμε, με αυτές τα περάσουμε, όπως έφτιαχναμε και τα παλιά τα χρόνια. Τράβα βρε μια φιλνάδα τώρα που δεν στέλνεις και το μήνυμα στο 13033. Τσακ, μην τζακών τσαγκαζέ. Στο 1,5 το μέτρο. Εσύ από εδώ, οι άλλοι από εκεί, να πεις 2-3 κουβέντες, να παραλλάξετε. Κάτσετε στα παγκάκια λίγο μακρύτερα, μακρά απ' άλλη πλέον λόγος, να πείτε 2 κουβέντες, να αισθανθείτε και λίγο ανθρώπινα. Όχι όλη ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ τα πέστη να την το δείτε γκριζιάλα και μουρμούρα και τέτοια. Σήμερα είμαστε ταχιά δε θανάστη. Αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί στον καθένα, Μανώλη. Έτσι. Ο κόσμος όμως έχει προβλήματα. Εμείς όλα τα ανταμώνουμε, δεν γελούμε όλη την ώρα. Έχουμε όμως και τέτοιο χαρακτήρες να γελάσουμε, εντάξει. Θα βρει ο καθένας το θέμα. Θα βρει ο καθένας το θέμα. Τι να κάνουμε. Λίγο να πάρουμε βαθιές ανάσεις. Μαύρη είναι η ψυχή μας με τόσα που είδαμε και με τόσα παξάμε. Να χειρίσουμε λίγο να αλλάζουμε. Μας χάρσει ο Θεός ζωή. Μας χάρσει ψυχή καλή. Μας χάρσει όπως είπε στην Ελλάδα. Ας το ευχαριστηθούμε όσο μπορούμε. Εντάξει, τώρα εσείς οι μπάμπες βέβαια θέλετε και τα κουτσομπολιά σας και αυτά. Με αυτά αρκείστε. Οι άλλοι νιώτερ, τραβάς εκεί πίν τον καφέ να ακούεις, τι λένε όλοι. Εντάξει, τώρα αυτοί είναι οι νέοι. Εσείς είστε και κυρίες γυναίκες τώρα. Είστε και κυρίες γυναίκες. Να κάθεστε στα τραπέζια και το ραδιόφωνο που μαγνητοφωνάει,
να ακούς τι κουτσουμπουδέμπρου, φταίνεις να περάσεις από εκεί που μπροστά. Ξυπλέν γυναιές 14 από εκεί πέρα. Άμα ακούεις το τι λένε, το τι δεν λένε. Έτσι. Μάλιστα. Να είμαστε καλά λοιπόν, υγεία να έχουμε και όλα θα πάνε καλά. Πάνω απ' όλα υγεία. Πάνω απ' όλα και έχει ο Θεός. Τι να κάνουμε. Και με τα πολλά έμαθαμε και με τα λίγα έμαθαμε. Τι να κάνουμε. Παράδες για ένα γαλλίκι και φταίδες έχουμε. Εντάξει, δεν έχουμε θέμα. Και ζημί. Δεν έχω φάει ακόμα. Είμαι όλη μέρα νησικός και δεν έχω φάει. Είναι μια σουπέρα. Είναι ανάγκη να είναι ένα γαλλίκι. Ας είναι και μια σουπέρα. Αλλά όλη μέρα νησικός να μην είσαι μόνο. Το κοντρόλ θέλει πίτα, να ξέρεις. Θέλει. Πίτα. Θα φτιάσουμε από εβδομάδα να σας στείλουμε και κυχιά και πίτα. Άντε και κάνα κόθαρο κιόλας, βάλε. Με κόθαρο, αλλά φλουρί δεν βάλουμε μέσα. Φλουρί την πρωτοχρονιά. Τώρα του βάλει τη φλουρί, τσακίσει καραδόν κιόλας. Ήταν ένας η κάθε πίτα που έφυγε η Θερούση, ήταν μια νοικοκυρά, επειδή την είχαν μάθει να φτιάχνει πίτα πρωτοχρονιά και έβαλε φλουρί. Όταν έφυγε η πίτα, έβαλε το φλουρί μέσα κάθε φορά. Μα λέει, δεν βάλουμε φλουρί, λέει, κάθε φορά. Στην πίτα, τσακίζει τα δόντια για ο κόσμος. Και να κάψω, όπως μάθει ο καθένας. Το θέμα είναι να τσακίσει κανένα δόντια, άιντε, να σμηνώσει πουθενά αλλού. Το φλουρί. Το μπουφλό. Καλό Σαββατοκύριακο, Τσουτσούλα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Σάρκια να έχουμε. Και την άλλη εβδομάδα του γαλλίκι τη Κεφτέδη και την πίτα. Ωραία. Εντάξει, την έταξε. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα τα ξαναλέμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων 6:30 και 9 με τον Βαγγέλη Χριστόδουλο, την Κατερίνα Μαρκοπούλου και τον Κώστα Μαυρίδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.